συγκέντρωση των αγανακτισμένων, Χρήστο, καθώς φαίνεται ότι είναι μάλλον η ογκωδέστερη των τελευταίων ημερών, η σημερινή. Ακριβώς, Γιώτα, είναι πάρα πολύ. Είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά από τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι μας λένε ότι είναι πάνω από 50.000, ενώ οι πιο αισιόδοξοι ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 100.000 κόσμου. Η Λεωφόρος Αμαλίας, η Όθωνος, η Φιλελλήνων, μέχρι και την Ερμού, την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου είναι κλειστές. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένος ακόμη και πάνω σε στάσεις λεωφορείων, πάνω στα σκίαστρα από τις στάσεις λεωφορείων της ΕΘΕΛ, και αυτό για να μπορούν να έχουν καλύτερη οπτική επαφή με το πλήθος του κόσμου που βρίσκεται συγκεντρωμένο εδώ στο Σύνταγμα. Και οι περισσότεροι, να το τονίσουμε, δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ότι θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο και για όσες ημέρες ακόμη αντέξουν, να συντηρήσουν δηλαδή αυτό το πρωτότυπο, το πρωτοφανές κίνημα ειρηνικής διαμαρτυρίας έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την οικονομική πολιτική που ακολουθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα.